Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου χθες, ραγδαία αύξηση των περιστατικών κατά 77% σε σχέση με το 2022, προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως το 2012 καταγράφηκαν 14,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 8,2 εκατομμύρια θάνατοι παγκόσμια. Θα καλημερίσω βέβαια στο πλαίσιο της εκπομπής και την γιατρό, ογκολόγο, κυρία Γεωργία Μιλάκη, η οποία είναι και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού ισότητας στην περιφέρεια Κρήτης. Κυρία Μιλάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραγδαία η αύξηση. Νομίζω ότι εσείς το καταγράφετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως ογκολόγος. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι υπάρχει μια ταχύτατη αύξηση στα περιστατικά καρκίνου στην Ευρώπη γενικότερα και στην Ελλάδα ειδικότερα. Το 2020 είχαν καταγραφεί 4,5 εκατομμύρια περίπου νέα κρούσματα καρκίνου, ενώ προβλέπεται σε μια πενταετία το 2025 να φτάσουν τα 19 εκατομμύρια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι η πρώτη, μάλλον είναι η δεύτερη αιτία θανάτου σήμερα μετά τα καρδιακιακά νοσήματα, τα προβλέπεται μέχρι το 2040 να αποτελούν ο καρκίνος την πρώτη αιτία θανάτου, εκτοπίζοντας τα καρδιακιακά νοσήματα και με μια αύξηση της επίπτωσης κατά περίπου 50%, όπως και εσείς είπατε προηγουμένως. Και είναι, αν μη τι άλλο, ή να το πω διαφορετικά, σε θορυβεί ακόμα περισσότερο, ότι όταν διαβάζεις με βάση αυτή την έρευνα, η έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι στις ανεπτυγμένες χώρες, και εμείς στην ανάπτυξη τι θέλουμε, και λέμε θέλουμε να πάμε μπροστά, να αναπτυχθούμε, να ζήσουμε καλύτερα ή οτιδήποτε άλλο, όλο αυτό να φαίνεται να είναι παροδικό όταν καπνός, αλκοόλ, παχυσαρκή, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι οι πρώτες αιτίες για την πρόκληση του καρκίνου στις ανεπτυγμένες χώρες. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, κυρία Δελγεράκη. Εννοείται ότι αυτές οι στάσεις ζωής, η τροποποίηση της στάσης της ζωής ενός ανθρώπου μπορεί να μειώσει κατά πολύ την επίπτωση του καρκίνου και όπως πολύ σωστά τονίσατε, τα βασικά όπλα που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας σήμερα είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να έχει μια σωστή διατροφή, να ασκείται συστηματικά, να μην καταναλώνει πολύ αλκοόλ, να μην εκτίθεται συστηματικά και για πολλή ώρα στον ήλιο και με βάση περιπτώσει να έχει μια πολύ υγιεινή ζωή. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που διαπιστώνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια ως ογκολόγοι είναι το γεγονός ότι αυξάνεται ο καρκίνος σε όλο και νεότερες ηλικίες. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, γιατί ενώ στο παρελθόν, για παράδειγμα, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου ήταν ως των ηλικιωμένων και βλέπαμε περιστατικά που ξεκινούσε από τα 55 και πάνω έτη ζωής η επίπτωση αυτού του συγκεκριμένου καρκίνου, τώρα έχουμε μια σημαντική αύξηση τόσο του καρκίνου του παχαίου εντέρου και του καρκίνου του αυτού. Είναι πλέον η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ ανδρών και γυναικών ηλικίας κάτω των 50 ετών. Και αυτή η μεταβολή θεωρείται ότι σχετίζεται με την αλλαγή ακριβώς του τρόπου ζωής και των καθημερινών συνηθιών σε νεότερα άτομα, όπως τα junk food, η κατανάλωση έτοιμου φαγητού, και υπογραμμίζει και την ανάγκη για την ευρή εφαρμογή προγραμμάτων του συμπτωματικού ελέγχου, τόσο για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, όσο και για άλλους καρκίνους, που είναι επίσης συχνοί και αυξάνονται σημαντικά. Στη χώρα μας, βέβαια, εξακολουθεί να είναι ο καρκίνος του πνεύμονα πολύ ψηλά, γιατί οι Έλληνες καπνίζουν, δεν έχουν αλλάξει κατά πολύ τη συνήθεια του καπνίσματος, αλλά αυξητικές τάσεις καταγράφονται και σε άλλους τύπους καρκίνου που μέχρι σήμερα δεν βλέπαμε συχνά, όπως είναι ο καρκίνος του παγκρέατος, που θα αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα τα επόμενα 10 χρόνια, των χοληφόρων, του γυναικολογικού καρκίνου, του νεφρού και του μελανόματος. Όλες αυτές οι κακοήθειες είναι ευρέως πια. Τις βλέπουμε καθημερινά ως διαγνώσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις αναγνωρίσει κανείς έγκαιρα, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα προσυντοματικού ελέγχου για αυτές. Έχουμε για τον καρκίνο του μαστού τη μαστογραφία, έχουμε για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας του τεστ Παπανικολάου ή το HPV DNA test, έχουμε την κολονοσκόπηση, την αξονική θώρακος για τον καρκίνο του πνεύμονα και το PSA για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά για το πάνκρεας ή τα χοληφόρα δεν έχουμε τίποτα που να μπορούμε να εφαρμόσουμε ως προσυμπτωματικό έλεγχο. Και αυτά τα νεοπλάσματα δυστυχώς αυξάνονται σημαντικά, είναι πολύ μεγάλη αύξησή τους και αναμένεται να δούμε σημαντική
δραστική αύξηση και τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Αλλαγή τρόπου ζωής, όλο και νεότερες ηλικίες, όπως καταγράφεται, που αυτή την ώρα νοσούν με τον καρκίνο. Φλερτάρουμε λάθος με την ανάπτυξη, κυρία Μιλάκη. Έτσι, η κοινή λογική αυτό λέει, όπως σας ακούω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί πρέπει να πούμε και να το τονίσουμε ότι το 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί με μέτρα υγιεινής διατροφής και διαβίωσης. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό που σας λέω και είναι και το μοναδικό όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είμαστε σε μια εποχή εντυπωσιακών ανακαλύψεων και πρόοδου της ιατρικής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά όπλα θεραπευτικά για την αντιμετώπιση των ασθενών μας καθημερινά. Όμως στη μάχη κατά του καρκίνου κάθε άτομο έχει στην υπηρεσία της υγείας του τρία όπλα βασικά και αυτά είναι η πρωτογενής πρόληψη που εξακολουθεί να είναι ο νούμερο ένα τρόπος αποτροπής για πολλές μορφές καρκίνου, η έγκαιρη διάγνωση με τον προσυμπτωματικό έλεγχο που προλαμβάνει τον καρκίνο στην αρχή και αυτό οδηγεί πολλές φορές και στην ίαση, και φυσικά έχουμε και τις καινοτόμες νέες εξατομικευμένες θεραπείες που σώζουν όλο ένα και περισσότερες ζωές. Είναι σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Δεν έχω τι να σχολιάσω και τι να πω. Και μόνο το γεγονός ότι το 50% μπορεί να προληφθεί, που μας βαραίει εκείνο το καμπανάκι που λέει ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και στη θέση, όταν μιλάμε για καρκίνο, εδώ δεν ξέρεις και στη θεραπεία τα καταφέρνεις, δεν τα καταφέρνεις. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Αλλά η αλήθεια αυτή είναι, νομίζω ότι λέει όλα τα υπόλοιπα. Και να δούμε λίγο διαφορετικά τη ζωή μας, τη στάση της ζωής μας, τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε καθημερινά. Ναι, κυρία Βουλγεράκη, θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα. Την τελευταία τετραετία και λόγω της πανδημίας σημειώθηκε μια μεγάλη καθυστέρηση στη διάγνωση νέων κρουσμάτων καρκίνου σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας. Γιατί ο γενικός πληθυσμός παραμέλησε τον τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο. Έτσι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μόνο το 11% των διαγνώσεων του καρκίνου προκύπτουν από προληπτικό έλεγχο και το 50% των περιστατικών που καταλήγουν στους ογκολόγους διαγνώσκονται κατά τη διάρκεια ελεγχού για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Αυτό θα πρέπει να γίνει μια συνείδηση, μια καθημερινότητα στους ανθρώπους στους οποίους δεν μας ακούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα πρέπει να τρέξουν στο γιατρό τους, θα πρέπει να έχουν στενή επαφή με το γιατρό τους και να κάνουν τον προσυμπτωματικό τους έλεγχο στην ώρα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν στη χώρα μας ήδη σε εξέλιξη κάποια προγράμματα προσυμπτωματικού έλεγχου όπως έχουν αυτά του καρκίνου του μαστού. Αλλά πέρα από αυτό, είναι πολύ βασικό να γίνει μια κουλτούρα, μια συνείδηση να μας ενδιαφέρει η υγεία μας. Για το καλό το δικό μας και για το καλό των παιδιών μας. Θα πρέπει να είμαστε υγιείς για να μπορούμε να είμαστε και παραγωγικοί. Τώρα, όταν μιλάτε για τα παιδιά μας, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε όλοι μας τελείως διαφορετικά. Με τον τρόπο που μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να ζουν. Έτσι, ακριβώς. Γιατί αυτό είναι ένα. Πρέπει να το μάθουν τα παιδιά από πολύ νωρίς. Ξεκινάει η εκπαίδευση για την διαχείριση της υγείας ενός ανθρώπου από την προσχολική ηλικία. Εκεί μαθαίνει το πώς πρέπει να τρώει, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται για να έχει υγεία ως ενήλικας. Είναι λοιπόν μεγάλη ευθύνη και των γονιών και των σχολείων και όλων εμάς που ασχολούμαστε με τη δημόσια σφαίρα να επικοινωνήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε έναν τρόπο ζωής στις καθημερινές τους συνήθειες όταν είναι ακόμα νέοι, έτσι ώστε να έχουν υγεία μεγαλώνοντας. Κρατάω τις τελευταίες τις συμβουλές. Αλλαγή τρόπου ζωής και όσο πιο γρήγορα το καταφέρουμε τόσο το καλύτερο για τα παιδιά μας και όσοι προλάβουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιλάκη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.